αντί να κάνει δαμπάνια σου, να κάνει τι φωτιέ σου μέσα στον καύσωνα, στο θέατρο Άλυσο, στο δικό μου σινεμά. Ναι. Αντέχει. Αντέχω γιατί ήταν η επιλογή μου. Όπως και η επιλογή μου ήταν πέρσι να μην κάνω τίποτα και να κάνω 4 μήνες διακοπές. Μέμο, έχεις δουλέψει στην τηλεόραση και σε εποχές που τα σύριαλ κάνανε 60. Η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που είχες ζήσει εκείνα τα χρόνια, ποια μπορεί να ήταν? Ήμουνα στο ίδιο καμαρίνο με τον Πυγμαλίωνα, τον Δακαρίδη, και μπαίνει μια κοπέλα μέσα. Μου λέει: μπορώ να σε φιλήσω? Λέω: βεβαίως. Και μου πιάνει το σβερτκόνι κανονικά. Και μου δίνει ένα γλωσσόφυλλο ασύλληπτο. Λέγανε κάποιοι ότι οι ηθοποιοί παίρνατε πάρα πολλά χρήματα πριν από την κρίση. Δηλαδή, έχω ακούσει ποσά του τύπου 10.000 ευρώ το επεισόδιο. 10 δεν έχω πάρει, έχω φτάσει κοντά όμως. Δηλαδή, βγάζαμε πάρα πολλά χρήματα τότε. Και δεν τα εκτιμούσαμε κιόλα. Έχω εφεύρει μια λέξη, δεν ξέρω αν μπορεί και να υπάρχει. Λέγεται κινησιοφοβία. Παιδιά, δεν αντέχω την κίνηση. Δεν αντέχω.